Χρυσάνθος Τσουρούλης είναι απόψε μαζί μας για μια δεύτερη ανάγνωση. Χρυσάνθε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Το έθεσες ορθότατα τηλεγραφικά. Ψηλές προσδοκίες, έτσι, οι οποίες όμως θέλουν αρκετή δουλειά. Ναι. Για να μην μείνουν μόνο προσδοκίες και μεγάλες απαιτήσεις. Και η διάψευση είναι το ό,τι χειρότερο. Σωστό. Η διάψευση των προσδοκίων. Γενικά, θέλω να πω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση εξάγεται το εξής συμπέρασμα, ότι είμαστε ένας εκφύσεως αισιόδοξος λαός, ο οποίος έχει την ελπίδα συνέχεια στην ψυχή και στο μυαλό του, ακόμα και στα πιο δύσκολα. Γιατί βλέπεις ότι την ώρα που ο άλλος σου λέει ότι θεωρώ ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, τα πράγματα θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα, ο πόλεμος κάνει εφιαλτικά τα σενάρια της οικονομίας και η επιδείνωση της οικονομικής μου αβεβαιότητας είναι εκεί. Όλο αυτό όμως, την ώρα που συμπεραίνεται ή εξάγεται από αυτά που απαντούν οι ερωτηθέντες, την ίδια ώρα βλέπεις ότι η αισιοδοξία και η ελπίδα είναι πρώτα στο μυαλό τους. Και θεωρούν ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πάντως θα βρούμε τη δύναμη και το σθένος να σταθούμε όρθιοι. Έτσι. Αυτό για να γίνει χρειάζεται κυρίως να δείξουμε μια κόκκινη κάρτα στον αρνητισμό, να δείξουμε μια κόκκινη κάρτα στη μιζέρια, να λέμε λιγότερες κουβέντες και να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Αυτή είναι η συνταγή για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Λιγότερη θεωρία, περισσότερη πράξη. Βεβαίως, και είναι δικαιολογημένη, απολύτως δικαιολογημένη, η έννοια για την οικονομική επιδείνωση. Όταν βλέπει ο συμπολίτης μας ότι είμαστε σε ένα κόσμο με δύο πολέμους εν εξελίξη. Έτσι. Ο ένας είναι και στη γειτονιά μας. Που έχουν οι δύο επιπτώσεις. Σωστό. Οι οποίοι έχουν απανωτές συνέπειες πάνω στην καθημερινότητά μας. Έχουμε μια καθημερινότητα και μια οικονομία που είναι συνυφασμένη με τον τουρισμό. Ο τουρισμός δεν θέλει και πολλά, ειδικότερα στα ζητήματα της ασφάλειας, για να διαταραχθεί. Πέρσι τα πήγαμε εξαιρετικά. Εξαιρετικά τα πήγαμε πέρσι. Φέτος θέλουμε να τα πάμε ακόμη πιο καλά. Άρα, είμαστε με το σταυρό στο χέρι. Να μην γίνει κάτι. Και βέβαια, το μαχαίρι και το πεπόνι για την οικονομία του κράτους το κρατάει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρόεδρος. Έτσι. Εάν οι συμπολίτες μας έχουν στην πρώτη τους έγνοια τα οικονομικά τους και καλώς τα έχουν, ο πρόεδρος οφείλει να έχει το κομπόδεμά του σε αυτή την χρονική συγκυρία, να έχει στο μυαλό του πού πάμε, πού θέλει να μας πάει, για να είμαι πιο ακριβής, αλλά τη δύσκολη ώρα να μην βρεθούμε πάλι προεκπλήξεως επιμηθείς και να καθόμαστε και να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Έτσι. Προβλέπεται πάντως το προϋπολογισμό πλεόνασμα, αλλά την ίδια ώρα όμως και οι δαπάνες της κρατικής μηχανής. Το λέω. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας τόπος, μια σταγιά τόπος, που έχει μια μεγάλη δημόσια υπηρεσία. Πήγαμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση. Ξέρεις, σήμερα ήρθα εδώ για να μην εκπέμψω ούτε ο ίδιος αρνητισμό. Τα κακά όμως πρέπει να τα στυλιτεύουμε. Έτσι. Είναι καθήκον μας. Έχουμε μια μεγάλη δημόσια υπηρεσία. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι και ανίκανη, αλλά είναι μεγάλη, βραχυκυκλωμένη. Θέλει μεταρρύθμιση. Φοβούνται να την αγγίξουν αυτοί που θα έπρεπε να την αγγίξουν. Έτσι. Έχουμε επίσης δήμους, κοινότητες, δημαρχία. Πήγαμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση που μας υποχρέωσε η Τρόικα και ερχόμαστε τώρα να πάμε σε εκλογές. Κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Και το αποτέλεσμα των εκλογών θα δώσει περισσότερους δημάρχους, παραδημάρχους, νομάρχες, παρανομάρχες. Έτσι. Ενώ η προσπάθεια ποια ήταν? Να μειωθεί το κόστος των αργών τοπικής αυτοδιοίκησης. Μην ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Επιστεύω στη δημοσκόπηση. Άραγε και λειτουργική αυτή η μεταρρύθμιση. Επίσης, αυτή τη δημοσκόπηση είναι και ένα καμπανάκι για τους κομματάρχες. Με ποια έννοια? Όταν οι συμπολίτες μας πιστεύουν ότι η τρίτη δύναμη θα είναι το ΕΛΑΜ, με τα όσα δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα υποστηρίζουν οι ανταγωνιστές του ΕΛΑΜ στη δημόσια σφαίρα. Τι σημαίνει? Ότι ο ΕΛΑΜ έχει βρει μια συνταγή. Έχει βρει μια συνταγή που λέει Α, Β, Γ και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι η ώρα των πράξεων και όχι των λόγων.
Έτσι. Και όταν ο κόσμος έχει μια ιδιαίτερη έγνοια για την οικονομία, για το μεταναστευτικό, βλέπεις ότι το μεταναστευτικό αποτυπώνεται. Ναι. Δεύτερη μεγαλύτερη προσδοκία από τον πρόεδρο, ότι θα λάβει μέτρα για το μεταναστευτικό. Ο κόσμος περιμένει από αυτούς που ψηφίζει, που τους δίνει πόστα, που είναι φορείς εξουσίας, να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις που θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Το να βλέπουν αξιωματούχους απλά να τα περιγράφουν, να προβληματίζονται, να κάθονται στα γραφεία και απλά να χαϊδεύουν το πρόβλημα αντί να το επιλύουν, είναι θέμα. Είναι σαν να κάνουμε κύκλους γύρω από το πρόβλημα. Έτσι. Το Κυπριακό βεβαίως είναι κοινή διαπίστωση και κοινή πεποίθηση πια ότι η Άγκυρα είναι που θα αποφασίσει, αν θα αποφασίσει και πότε θα αποφασίσει για να υπάρξει ουσιαστικό τροπάρι στο Κυπριακό, έτσι. Και ο κόσμος γι' αυτό το τοποθετεί χαμηλά στις προσδοκίες του και το 24. Γι' αυτό και δεν έχει ιδιαίτερες προσδοκίες. Γενικά βλέπουμε ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση, στα ζητήματα που ο κόσμος έχει την ευχέρεια να κάνει πράγματα, είναι πολύ πιο αισιόδοξος από τα ζητήματα στα οποία περιμένει από κάποιους άλλους να κάνουν για αυτόν. Αισθάνεται ότι δεν ξεφεύγουν του ατιμωρησία, του τηλεγραφικά. Μα γίνεται 9 στους 10 συμπολίτες μας να θεωρούν ότι δεν θα τιμωρηθεί κανένας. Τι σημαίνει ότι όλοι οι θεσμοί που μας παρακολουθούν απόψε πρέπει να προβληματιστούν πού κάνουν λάθος και δημιούργησαν αυτή την αίσθηση στον κόσμο και αν πρέπει να διορθώσουν ακόμα και συνταγματικώς διάφορα ζητήματα για να αποκτήσει ξανά ο κόσμος αυτή την αίσθηση του κράτους δικαίου. Η ατιμωρησία, πώς τιμωρήθηκαν. Η ατιμωρησία είναι το ένα. Είναι η επόμενη φορά από την... όταν ήρθα εδώ την προηγούμενη φορά. Είχα πει ότι μα είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχει μια σκιά πάνω από τον βοηθό εισαγγελέα για υπόθεση διαφθοράς ή για υποθέσεις διαφθοράς και να έχει 8 μήνες που να περιμένουμε από την αρχή κατά της διαφθοράς να βγάλει απόφαση. Είτε είναι διεφθαρμένος είτε δεν είναι. Δεν έπρεπε να αποφασίσουμε σε 8 ώρες, σε 8 μέρες, όχι σε 8 μήνες. Την ώρα που συμβουλεύει και όλους τους κορυφαίους αξιωματούχους του κράτους. Μαθαίνω ότι θα ληφθεί αύριο απόφαση. Ναι, θα βγει αύριο ανακοίνωση. Ναι. Και αν αύριο ανακοινωθεί ότι είναι αθώος ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, τι θα γίνει. Θα ζητήσει κάποιος συγγνώμη. Θα ζητήσει κάποιος συγγνώμη από αυτούς που εκκίνησαν τη διαδικασία και για 8 μήνες τώρα υπάρχει μια σκιά πάνω από τον κορυφαίο θεσμό της δημοκρατίας στη δικαιοσύνη. Και αν είναι ένοχος, αυτοί που θα πρέπει να απαντήσουν σε 8 λεπτά για να μην είναι εκείνας διεφθαρμένος για 8 μήνες, τι θα γίνει. Τα ζητήματα δεν πρέπει να τα βλέπουμε επιφανειακά. Ο καθένας που αναλαμβάνει ένα απόστο πρέπει να έχει την αίσθηση της ευθύνης. Mm. Έβγαλε η γλώσσα μας μαλλιά να το λέμε εδώ. Έτσι. Τα βλέπουμε επιδερμικώς τα ζητήματα και αυτό έρχεται και αντανακλά πάνω μας μετά. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι βλέπεις ότι ο κόσμος την ώρα που τον ρωτάς για τα προβλήματα του δεν κολλά πάνω στα σκάνδαλα, στην διαφθορά. Βλέπεις ότι τα σκάνδαλα πια. Παρόλο που θεωρούν ότι πάλι θα βρεθεί ο τόπος μας αναμειγμένος κλπ. Αυτό θα λέγε κανείς σε μια επιφάνεια για να γνωρίσει ότι έχουμε πάθει και ανοσία και θεωρούμε ότι είμαστε όλοι. Παραιτήθηκε ο κόσμος. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι παραιτήθηκε. Ναι. Θεωρεί απλά ότι αυτά γίνονται, θα γίνονται, αποτελούν όμως μια μικρή ιστορία μιας μεγάλης σπουδαίας Κύπρου που έχει σπουδαίους ανθρώπους. Εγώ είμαι εδώ σήμερα για να τελειώσω με το εξής συμπέρασμα. Η Κύπρος δεν είναι ένας τόπος για τον οποίο πρέπει να αισθανόμαστε ντροπή. Έχει σπουδαίους ανθρώπους, σπουδαία κοινωνία, έχει σπουδαία πρώτη ύλη. Είμαστε ευλογημένος τόπος. Εγώ δεν δέχομαι ότι είμαστε οι πιο διεφθαρμένοι, οι πιο κλέφτες, οι πιο σκοτεινοί, οι πιο μίζεροι. Σε αυτά είμαι απέναντι. Έτσι. Σημασία δεν έχει πόσα χτυπήματα θα δεχτείς. Σημασία έχει όταν τα δεχτείς και πέσεις κάτω, πόσες φορές θα ξανασηκωθείς και θα σταθείς τα πόδια σου για να πολεμήσεις. Έτσι. Και εκεί είμαστε τώρα. Ο κόσμος είναι γεμάτος προκλήσεις και εμείς θέλουμε την Κύπρο μας να είναι εκεί που της αξίζει. Έτσι. Ούτως ή άλλως, το πιο βέβαιο πράγμα στη ζωή για να τελειώσουμε και με κάτι φιλοσοφικό, ποιο είναι. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, η μόνη βεβαιότητα ποια είναι. Ο θάνατος. Και όμως, από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ζούμε. Λες και είμαστε αθάνατοι 24 ώρες το 24ωρο και καλώς το κάνουμε. Ζούμε την κάθε εμπειρία και έτσι πρέπει να τη ζούμε. Έτσι. Έτσι και στην Κύπρο. Υπάρχουν σπουδαίες δυνάμεις, φτάνει με δουλειά κάποιος να τις απελευθερώσει. Σε ευχαριστώ, Χρυσάνθη. Καλό νέο έτος σε όλους, ευχόμαι. Πάντα με υγεία. Αντευχόμαστε.
αύξηση των μισθών τους